Το νησί των Θεάκων. Ο τόπος όπου γεννήθηκε σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Νικόλαος Μάντζαρος, ο οποίος μελοποίησε τον εθνικό μας ύμνο. Το σταυροδρόμι των πολιτισμών με βαθιές ενετικές επιρροές στις παραδόσεις μας. Ανήκει στους πρεσβευτές της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας μας. Το ελληνικό Πάσχα. Η κυρά των Επτανήσων στολίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας με αμέτρητες εκδηλώσεις, οι οποίες κορυφώνονται με την παρουσία των Κερκυραϊκών Φιλαρμονικών και φυσικά των Μπότιθων πριν τη Μεγάλη Ανάσταση. Κέρκυρα, που το χώμα σου χρυσάφι τόσο αξίζει, εσέ που λούζ ανατολή και η δύση σε χτενίζει. Χρόνια πολλά. Προλάβαμε πολύ καιρό. Πάμε να μοιράσουμε μπότιδες στα καταστήματα. Ήδη χθες ξεκίνησε η διαδικασία αυτή. Μοιράζουμε, η δημοτική μας αρχή έχει αποφασίσει και μοιράζει τα καταστήματα μπότιδες για να τους πάσουμε την πρώτη ανάσταση. Να το κάνουμε αυτό παρέα. Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Γιατί να μάθω εγώ, τι είναι μπότιδες. Έτσι είναι το κερκυραϊκό. Το κερκυραϊκό είναι η ονομασία λοιπόν. Ακριβώς είναι οι στάμνες. Περίμενα να ακούσω στάμνες και λέω. Όταν λέω κανένα άλλο έτοιμο. Λοιπόν, μαθαίνετε λοιπόν και μαθαίνουμε παρέα. Τα κερκυραϊκά λέγονται μπότιδες. Ότι είναι καλά λέξη. Είναι διάλεκτος κερκυραϊκή. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε μαζί με τη Δήμαρχο τον κόσμο. Ένα μπότι για το καλό. Ευχαριστούμε. Καλή ανάσταση με υγεία. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ο κύριος Σουέρα που είμαστε εδώ, που είναι το πιο παραδοσιακό ορολογοπείο. Χρόνια πολλά! Της Αμερικής. Μια πολλά καλή Ανάσταση. Είναι το πιο παραδοσιακό ορολογοπείο. Σήμα κατά τεθέν της πόλης μας. Να σας χαρακτηρίσω. Καλό Πάσχα. Εσείς από πού είσαστε? Είμαστε τώρα το σύστημα αυτοκινητοσκόπων. Αλήθεια, ενώ περάζετε που δίνετε και εσείς στις κανάτες σας. Πάμε με τις 11 η ώρα το Σάββατο. Το Σάββατο, θα γίνει πάνω Σάββατο. Δηλαδή ο κόσμος που παίρνει τις κανάτες στα χέρια του. Ναι. Θα ρίχνουμε όλοι κάτω. 11 η ώρα με το που αρχίσουν να σημαίνουν οι καμπάνες, βγαίνουν οι φιλαρμονικές την ίδια στιγμή και πεανίζουν. Και ο κόσμος από όλα τα μπαλκόνια και όπου και αν βρίσκεται ρίχνει το. Καλά, Με νερό δεν σηκώνει. Αυτά είναι, παιδιά. Τα λέμε και πάλι σε λίγο. Από ποια περιοχή της Κέρκυρας? Α, εγώ είμαι από Γουβιά. Ωραία. Από Γουβού. Βυρό. Βυρό. Τι λες εσύ από αγάπη μου, από πού είσαι? Εγώ από Βαρυπατάδες. Βαρυπατάδες. Γιατί ονομασίες και εσύ, φίλε μου, που είσαι μεγάλη και βάζω το χέρι. Από ποταμό. Λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνετε λοιπόν, μικρή και μεγάλη θα συσσωρευτούμε από όλα τα μέρη του κόσμου εδώ στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα των 60.000 πολιτών παγκοσμίως και πάνω θα υποδεχθεί τους μπότιδες. Γιατί το Πάσχα, η Ορθοδοξία μας, είναι απανταχού παρούσα. Φυσικά, εδώ που μου δώσαν τα παλικάρια που θα το σπάσω, εγώ θα το σπάσουμε το μεγάλο Σάββατο σε 11. Από τις 11, πού? Εδώ, θα ανέβω πάνω με ένα βάζο στο μπαλκόνι να ρίξουμε. Μα να πάρεις ένα μεγάλο, αυτό θα σπάσεις. Θα πάρω και ένα μεγάλο, αλλά αυτό είναι το κόκκινο το χρώμα. Λοιπόν, πρώτη φορά έρχεστε στην Κέρκυρα για Πάσχα? Για Πάσχα, ναι. Ναι. Τι σημαίνει για σας Κέρκυρα? Η γυναίκα μου προπαντός τα έθιμα τα ελληνικά τα κρατάει καλά. Και είπαμε, ήταν το όνειρό μας να έρθουμε Κέρκυρα για Πάσχα και να είμαστε με τα παιδιά που ήταν από τη Νέα Υόρκη. Παιδιά, έχω να σας πω κάτι. Οι πιο παθιασμένοι πολίτες αναπανταχού στον κόσμο είναι οι ομογενείς μας. Δεν το ξεχνάτε, ακριβώς είσαστε εσείς. Εσείς μας βλέπετε, εσείς μας ακούτε. Εσείς στους οποίους βασίζουμε εμείς οι Έλληνες της πατρίδος μας το πώς εξελισσόμαστε μέσα από τα δικά σας μάτια και τα δικά σας χέρια. Σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά.